Ναι. Εάν μας επιτρέπετε, επειδή θα ξεκινήσω για το θέμα με τους Αγίους Τριμηθιάς, έχει ήδη, είναι η τρίτη μέρα που μιλούμε με τους κατοίκους, που έχουμε πάει επί τόπου και δούμε με τα προβλήματα. Υπάρχει προφανώς κάποιο θέμα με τη μη καταγραφή των ζημιών σε υποστατικά. Χθες έγινε η τελική λήξη της καταγραφής με 165 υποστατικά να έχουν επηρεαστεί. Ναι. Σήμερα είχαμε κατακλειστεί από τηλεφωνήματα από κόσμον ο οποίος περίμενε υπομονετικά να έρθουν τα συνεργεία του επάρχου στα σπίτια τους, γιατί θεωρούσαν ότι δεν ήθελαν να επιτείνουν την σύγχυση και το φόρτο εργασίας που είχαν, γιατί οι ζημιές τους ήταν λιγότερο βασικές. Δηλαδή δεν είχαν συστατικά προβλήματα στα σπίτια, αλλά είχαν ζημιές τις οποίες θα πρέπει να καταγραφούν, γιατί θα πρέπει και σε αυτούς να αποδοθεί μια κάποια αποζημίωση. Οπότε σήμερα δαπανίσαμε αρκετό χρόνο για το συγκεκριμένο. Ναι, εκεί δεν υπήρχαν συνεργεία σήμερα Όχι, να καταγράφουν. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από τα δελτία ειδήσεων ότι είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή. Οπότε σήμερα και ψες από τα social media παίρναμε πάρα πολλά παράπονα, γιατί λένε εντάξει, εμείς πρέπει να φωνάζουμε δηλαδή για να γίνει σωστά μια δουλειά σε αυτόν τον τόπο. Απλά ζητούσαν κάποια διαδικασία. Και επειδή πληροφορηθήκαμε ότι πλέον η διαδικασία είναι μέσω του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να παίρνει τηλέφωνο το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Τριμηθιάς ή του Παλιωμετόχου, αν είναι από το Παλιωμέτωχο και δεν έχουν καταγραφεί οι ζημιές, για να μπορούν να καταγραφούν και να καλέσουν συνεργείο, να καλέσουν την αρμόδια υπηρεσία από τον Έπαρχο Λευκωσίας. Και είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος. Κατάλαβα, όπως πληροφορήθηκα, ότι θα αποζημιωθούν εκείνα τα οποία θα γίνει η εκτίμηση από την επαρχιακή διοίκηση. Πιστεύω ότι η εκτίμηση είναι δίκαιη και έτσι το ποσό θα είναι εκείνο το οποίο θα ζητούν οι κάτοικοι. Ωραία. Κυρία Ιακώβου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ξαθού, αν τρίτο είναι πολύ σημαντικό, πέστε το, για να πάμε στον Δήμαρχο της πόλης. Δεν έγινε η καταγραφή γιατί επικεντρώθηκαν στο σημείο που ήταν οι χειρότερες ζημιές. Υπάρχουν δυστυχώς πολύ περισσότερα σπίτια που επηρεαστήκαν, έστω και πάνω πιο από λίγα. 2-3 που είπε ο κ. Ζιάκοβου. Ναι, η Αγία Τριμηθιάς έχει τεράστια ανέκταση. Φτάνει μέχρι και την Αθούπολη και οι ζημιές είναι τουλάχιστον άλλον ένα χιλιόμετρο από την εστία όπου ήταν οι μεγάλες βαριές. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάνε να δουν όλα τα σπίτια. Εγώ μετέφερα τα παράπονα. Κύριε Ιακώβου. Hello. Ναι, κύριε Ιακώβου, με ακούτε? Επικοινώνησα με όλους αυτούς που μου έστειλες και θα κανονίσουμε εντός των ημερών. Εξαιρετικά. Θα πάθουμε όλους. Αλλά κύριε Ιακώβου, απλά σας εμπιστώ την προσοχή. Εγώ έστειλα σας τα άτομα τα οποία έτυχαν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Υπάρχουν πολύ περισσότερα περιστατικά, ολόκληροι δρόμοι που πρέπει να πάτε να τους χτυπήσετε την πόρτα, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι να πάρουν τηλέφωνο την Έφη Ξάθου ή τον Πάρη τον Ποταμίτη. Ενδεχομένως, κύριε Ιακώβου, θα πρέπει να βγάλετε εκεί μια ανακοίνωση, δημοσιοποιήστε στην κοινότητα ότι θα ξανάρθουν τα συνεργεία, πότε θα ξανάρθουν, όποιος θέλει να πάει να κάνει το παράπονο του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιακώβου. Ευχαριστούμε, κύριε Ιακώβου. Πάμε στην Πάφο, στον κύριο Παπαχριστοφή, που αδίκως περίπου το διακόψαμε εκεί που θα μας έλεγε την απόφαση των κατοίκων. Για πέστε μας την, κύριε Παπαχριστοφή. Υπάρχει θετική πρόθεση από μεριάς του Υπουργού ότι εντός των επόμενων ημερών θα αρχίσει η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, ούτως ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια. Αν και εφόσον δεν προχωρήσει άμεσα, η απόφαση της συνεδρίας που είχαμε ψες στην παρουσία του χωροεπισκόπου, των βουλευτών μας, των κοινοταρχών της περιοχής και της νεολαίας, είναι την ερχόμενη Δευτέρα, θα αρχίσουμε εμείς να φτιάχνουμε αυτόν τον δρόμο πάντοτε σε συνεννόηση με το τμήμα Δασών να επιβλέπει. Εμείς θέλουμε αυτόν τον δρόμο να λειτουργεί με ασφάλεια. Δεν δεχόμαστε τα δικά μας τα παιδιά, οι Κύπροι και κυρίως οι ξένοι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή. Και οι καταγραφές που έχουμε είναι ότι 200.000 κόσμων κάθε χρόνο, επίσημα στοιχεία από αυτούς που κάνουν τις μελέτες για το πάρκο του Ακάμα, επισκέπτονται αυτή την είσοδο από το Λουτρά της Αφροδίτης προς τη Φοντάνα Μορόζα. 200.000 κόσμος. Κάτι σας στάση θα κάνετε δηλαδή την Δευτέρα. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνετε εσείς. Αυτό θα πράξουμε. Ναι, έχετε η υπόσχεση. Ποιος σας έδωσε υπόσχεση? Λέτε ο Υπουργός σας είπε. Σας έδωσε υπόσχεση ο Υπουργός ότι θα κάνει δρόμο κανονικών? Ο Υπουργός έδωσε την υπόσχεση ότι θα φτιαχτούν αυτά τα 2 χιλιόμετρα δρόμων που είναι άκρος επικίνδυνα. Να λειτουργά, να περνά ο κόσμος με ασφάλεια. Μάλιστα. Κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει ασφάλεια. Μάλιστα. Είναι άκρος επικίνδυνα. Ναι, κύριε. Ένα λεπτό, κύριε Παπαχριστοφή, ένα λεπτό. Στα χέρια τους. Ναι, κύριε Ξάθου.
Κοιτάξτε, καταρχάς το γεγονός ότι πρέπει ο δρόμος να φτιαχτεί είναι δεδομένο, εφόσον χρησιμοποιείται. Αλλά πρέπει καταρχάς να υπάρχει μια προειδοποίηση. Δεν είναι δυνατόν τουρίστες με ιόταχοι, ανθρώποι που δεν γνωρίζουν καν την περιοχή. Επιτρέψτε μας. Ναι. Το ένα είναι αν αυτός ο δρόμος είναι ή θα γίνει δρόμος. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι αν θα γίνει, τι είδους δρόμος θα γίνει και για ποιους. Πολύ σωστά. Εσείς συνενείτε στο να γίνει δρόμος. Κοίτα, κύριε Πάρη, ο δρόμος υπάρχει. Και με βάση το διαχειριστικό σχέδιο και τα δύο διαχειριστικά σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί, θα υπάρξει η επίστρωση του δρόμου με κάποιον υλικό. Το πρόβλημα δεν είναι στο να υπάρχει δρόμος. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αυθαίρετα ένα δημόσιο μονοπάτι, ένας γαϊδουρόδρομος ουσιαστικά, σιγά σιγά έχει επεκταθεί και διευρυνθεί με τον τρόπο που είδαμε, με τα πλάνα που είδαμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι η γκρεμή, είναι έτοιμο να σκάσει, να παίζει μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι εύκολα πράγματα απλά να λες ότι θα μπούμε μέσα και θα το φτιάξουμε. Ο κύριος Παπαχριστοφόρου βέβαια έχει πει ότι θα μπει στη διαδικασία σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών. Εμείς ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να γίνουν σωστές οι δουλειές με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, γιατί θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα και σκοτώστρα αυτός ο συγκεκριμένος ο δρόμος. Τώρα, στο διατάφτα. Ο λόγος που απαιτήσαμε και εμείς να κλείσει ο δρόμος μέχρι να υπάρξει μια τελική απόφαση και μια βελτίωση είναι γιατί τα μητσιά, τα πατσαρίσματα δεν βοηθούν. Μιλούμε για μια περιοχή που με την πρώτη βροχή, με τις πρώτες καταρακτώδεις βροχές, φεύγουν τα χώματα. Είναι δίπλα στον γκρεμό. Υπάρχει ήδη διάβρωση. Περιμένουμε δηλαδή μεγαλύτερο ατύχημα. Και έχουν δίκιο οι κάτοικοι που στην λένε. Στην πραγματικότητα, ότι... κυρία Ξάθου, δεν διαφωνείτε πουθενά. Διαφωνούμε. Και εσείς και ο κύριος Δήμαρχος λέτε ότι πρέπει να αρχίσει η επιδιόρθωση του δρόμου με σωστό τρόπο. Αυτό λέτε και οι δύο. Και να τώρα, ο κύριος Χριστοφή λέει, αν δεν ξεκινήσουν αμέσως, θα πάμε εμείς τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίδη, πρέπει να δουν και με αντικειμενικά κριτήρια την όδευση. Εάν η όδευση από συγκεκριμένα σημεία έχει καταστεί πλέον επικίνδυνη λόγω της διάβρωσης ή λόγω του υπεδάφους που δεν θα μπορούν να κάνουν σωστή δουλειά, θα πρέπει να αναλογιστούν ποιες είναι οι εναλλακτικές οδεύσεις. Αλλά επιτρέψτε μου μόνο να τονίσω και κάτι άλλο. Και γιατί υπάρχει, παρακαλώ, γιατί υπάρχει ένα πράγμα το οποίο παίζεται πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία. Έπεται να κατασταλάξουν επιτέλους ένα διαχειριστικό σχέδιο για τον ΑΚΑΜΑ. Έπεται το να καταλήξουμε στο πώς θα διαχειριστούν τα τεμάχια τα οποία είναι περίκλειστα στην περιοχή του ΑΚΑΜΑ. Εάν υπάρξει πρόταση για δημιουργία δρόμου, η οποία θα δώσει πρόσβαση σε τεμάχια τα οποία έχει υπάρξει συμφωνία ότι θα υπάρξει συμφωνία είτε ανταλλαγής γης είτε αποζημίωσης προς τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, θα έχουμε ένσταση. Γιατί τότε διαφοροποιούν την προστασία που τη χάνει το πάρκο όπως έχει διαμορφωθεί με όλα τα πεξοκόμματα και με όλες τις παραχωρήσεις και συμβιβασμούς που έχουν γίνει. Ναι, κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε έτσι ως καταληκτικό σχόλιο. Αυτό που ζητούμε εμείς είναι αυτός ο δρόμος να λειτουργά με ασφάλεια. Κάτι το οποίο δεν διαφωνά κανένας. Γι' αυτό που ζητούμε είναι το συντομότερο δυνατόν να φτιαχτεί, να κυκλοφορά με ασφάλεια ο κόσμος. Φτάνει και είμαστε τυχεροί γιατί δεν θρυνήσαμε περισσότερα θύματα. Δεν δεχόμαστε άλλον να συνεχίσει ίσως να έρθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα. Γι' αυτό έχουμε προειδοποιήσει. Διορία μέχρι τη Δευτέρα να ξεκινήσουμε. Μέχρι τη Δευτέρα. Ναι, δεν στριμώχνεται λίγο τη δημόσια υπηρεσία. Συνήθως δεν είναι. Δεν λειτουργούν όσο αστραπή. Μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός τους βουλευτές μας ότι άμεσα θα ξεκινήσει η βελτίωση του δρόμου. Ευχαριστούμε. Τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε αυτές πολύ, κύριε Παπαχριστοφή. Παρακαλώ, αν δεν έχετε ολοκληρώσει την πρόταση, ολοκληρώστε την. Αυτές οι επόμενες μέρες ελπίζομαι να είναι μέχρι την Δευτέρα. Αλλιώς, σε αντίθετη περίπτωση, η προειδοποίηση που έχουμε δώσει θα την κάνουμε πράξη, θα αρχίσουμε πάντως σε συνεννόηση μαζί τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι κακό, ούτε στο περιβάλλον, ούτε τίποτα. Θέλουμε ασφάλεια. Αυτό ζητούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρία Ξάθου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στην ίδια σελίδα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται. Λοιπόν...